Εγώ αυτό κάνω όσες φορές μιλάω. Είμαι σε μια δουλειά, λέω πάλι, με 12 συναδέλφους μας. Από το πρωί που πηγαίνουμε μέχρι που θα φύγουμε, τον καφέ που θα πιούμε, η εργασία συνεχίζεται κτλ. Λοιπόν, θα συζητήσουμε περί πολιτικής, που είπα ο Γιώργος, περί ποδοσφαίρου και αν θα πάρουμε το τάδε επίδομα οικονομικό ή όχι. Τελείωσε αυτό το θέμα. Συζητάμε για διάφορα άλλα θέματα, πονηρά πολλές φορές τα μεταφέρθηκα. Είμαστε ένας λαός που λέει πολλά. Και λέει και παλιά, η αρχή λέει ο λαός και λέει και η γλώσσα που κρατάει και που πολλά τσακίζει. Η γλώσσα έχει τεραστία δύναμη. Μεγάλη δύναμη, αλλά συνήθως πάει προς το κακό. Ένας παππούλης έλεγε, είδα πολλούς, λέει, να εισέρχονται στο παράδεισο, αλλά κανέναν που έλεγε πολλά. Εγώ προσωπικά σας λέω την αμαρτία μου, λέω πάρα πολλά. Βέβαια, πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι η καρδιά μου δεν είναι να θίξω κάποιον. Αλλά ασυναίσθητα από τα πολλά λόγια που λες, δημιουργείς καταστάσεις τέτοιες που παρεξηγήσαινα. Και θεωρώ τρομερά δύσκολο αυτό που μας λέει τώρα ο Απόστολος. Μέσα στην οικογένεια. Πάμε στο σπίτι μας. Εγώ με τη γυναίκα μου συζητάω και λέω την αμαρτία μου. Θα συζητάω πολλά θέματα. Σπανίως όμως, μόλις αρχίζω να μου λέω κάτι, ας πούμε, με το παιδί που είναι μικρό και τα λοιπά, για ένα λεπτό θα πούμε κάτι περί Χριστού, περί ιερών άλλων βιβλίων, κειμένων και τα λοιπά. Τηλεόραση, αστέρια, ζώα, έτσι τώρα με το άστρο, πότε γεννήκαμε και τα λοιπά. Θα κουτσομπολέσουμε τους συγγενείς, τους οικείους. Δηλαδή, περνάνε 20 ώρες για κουτσομπολιά, για πράγματα μη ωφέλιμα που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό πάντως είναι φοβερά δύσκολο να το πετύχουμε μέσα στην οικογένεια και στην όχι ακατόρθωτα. Εδώ που είναι δύσκολο παππού. Όχι ακατόρθωτα. Γιατί ο Ιεραθέος ήταν κάποτε ένας λαϊκός που λέγε Παρασκευή, οικογένεια, πολυμερής οικογένεια. Και έλεγε εμπειρία δική του. Του έλεγε η γυναίκα του, πας και τους κάνεις και κήρυγμα και δεν διορθώνεσαι, κύψωνε κάποτε τη φωνή του. Και της λέει η γυναίκα, πριν γνωρίσω το Ευαγγέλιο, θυμάσαι που σου πέταγα το τηγάνι από τα πόδια, που σε βλαστημούσα. Τώρα αυτά σιγά σιγά έχουν φύγει. Κάνε φορά που ήξω τη φωνή μου ήρθε αυτό έγκλημα. Δηλαδή είχε 20 χρόνια τα κηρύγματα, είχε ωφεληθεί. Δεν θα γίνουμε από τη μια ώρα στην άλλη. Σιωπή είναι χρυσούς. Χρυσός. Μην απελπιζόμεσαι. Σιωπή κερδίζεις πολύ περισσότερα από όσα λες. Όταν σιωπάς. Η σιωπή είναι χρυσός. Ναι. Όχι πάντως. Και λέει και ο Απόστολος Παύλος. Εκδάρ πολυλογίες, εκδάρ πολυλογίες ή κρυφέξετε αμαρτία. Από την πολυλογία δεν θα ξεφύγουμε τις αμαρτίες. Μα νομίζουμε εμείς που λέμε πολλά ότι είμαστε σκευόμενοι. Δεν λέει εκεί πέρα το κύπρο, αλλά δεν είμαστε. Είναι ματία η θρησκεία μας. Και μπορεί η καρδιά μας να είναι εντάξει παππούλη. Η καρδιά μας να είναι... Πάνω στο Ματέα, αν με επιτρέπει ο παππούλης, ερχόταν η αμαξοστοιχεία από Θεσσαλονίκη προς τα κάτω. Στη Λαμία μπήκε κάποιος ιερωμένος. Ήταν η θέση του να μπει στο κουπέ εκεί. Έκαναν λίγο θέση και τους χαιρέτησε, τον καλοδέχτηκαν και ο παρακαθήλος του λέει «Ωραία η θρησκεία σας, πάτερ». Γιατί με ειρωνεύεστε, του λέει η θρησκεία σας, γιατί εσείς δεν είμαι χριστιανός. Εφόσον λέτε ότι είναι ωραία η θρησκεία μας, γιατί δεν ερχόσαστε να γίνετε χριστιανός. Η θρησκεία σας είναι ωραία, αλλά αυτά που λένε οι χριστιανοί δεν έρχομαι. Μας ήμουσαν χριστιανοί, ασχολούμενος. Και αυτός ήταν Μωαμεθανός. Και έλεγε, η θρησκεία σας είναι ωραία, αλλά εσείς που είσαστε θρήσκοι δεν κρατάτε τη γλώσσα σας. Και βλασφημείτε το όνομα του Θεού εν της έθνεση από εμάς. Θα πρέπει όλοι να βάλουμε χαλινό στη γλώσσα μας. Είναι ματέα η κρίση. Οι Τούρκοι μας λένε, το θρήσκιο που μας λένε ότι η θρησκεία μας είναι ανώτερη. Αλλά αυτά που κάνουμε χριστιανοί δεν έχουν τα χέρια να γίνουν χριστιανοί. Σημαντικά τι θέλει πιο. Λέγουν οι πατέρες μας ότι πρέπει ο άνθρωπος να είναι ταχύς στο ακούει, δηλαδή με πολλή προθυμία να ακούει και πολύ με, να κάνει τσιγκουνιά όταν ομιλεί. Μας το είπε και ο Απόστολος Ιάκωβος. Ναι, παρακάτω. Πράγματι ο άνθρωπος ο θρησκευτικός πρέπει να είναι προσεκτικός πάρα πολύ.
Και οι πατέρες πάλι παίρνουν και άλλα παραδείγματα, όπως λέω χάρη. Λένε από μία πηγή δεν μπορεί να βγαίνει συγχρόνως και πικρό νερό και γλυκό. Αυτό είναι αδιανόητο. Και έτσι αδιανόητο είναι και στον χριστιανό να βγάζει από το στόμα του φράσεις οι οποίες είναι εφάμαρτες. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να εκφραζόμεθα όπως ακούμε ο κόσμος που κείται δυστυχώς εν το πονηρό. Το τι λένε, αν υπάρχουν ευσεβείς άνθρωποι, αισθάνονται ντροπή, κοκκινίζουν και από μέσα τους προσεύχονται ο Θεός να τους ελεήσει και να τους φωτίσει, ώστε να επανέλθουν στον ίσιο δρόμο. Από εκεί κρίνεται. Ένα παράδειγμα σας αναφέρω, πολύ χαρακτηριστικό. Μιλούσε κάποιος ιεροκήρυκας και κάτω από τον άμβο να ήταν κάποιος και τον άκουγε. Έλεγε, το μεγάλο βασιλείο είναι αυτό, έλεγε, είναι αρρητό. Πού κοίταξε ο ιεροκήρυκας από πάνω, συνέχισε. Άλλο ρητό, του Αθανασίου, του Χρυσοστόμου και ούτω καθεξής. Κάποια στιγμή και ο ιεροκήρυκας του λέει, σκάλμος εσύ από κάτω. Του λέει, αυτό είναι δικό σας. Λοιπόν, έτσι μας κρίνουν ο κόσμος, εμάς τους ανθρώπους που ερχόμεθα στην Εκκλησία. Και γινόμεθα δυστυχώς πολλές φορές εμπόδιο και λένε, τι να πάω στην Εκκλησία. Αφού βλέπω εδώ τον κύριο Ιωαννίδη, δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Τι να πάω στην Εκκλησία αφού βλέπω τον άλλο. Στην Βρισχές εννοείται κύριε. Τι είπατε. Στην γλώσσα. Γλώσσα, ζώκινε, βλέπει, για τη γλώσσα μιλάω, για τη γλώσσα. Δεν συμπεριφέρομαι καλά. Και μετά λένε και οι πατέρες, ποια διαφορά έχουμε με τους κοσμικούς ή με τους ειδωλάτρες, όταν και εμείς λέμε ακριβώς τα ίδια. Βρίζουν αυτοί, βρίζουμε και εμείς. Λένε σώκινε αυτοί, λέμε και εμείς εσχρά. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, όταν πάω κάπου και βρεθώ σε κοσμικό κύκλο, καλημέρα, καλημέρα, παραπέρα δεν μπορώ να πω. Ας είναι γνωστοί μου και συναντηθεί. Αλλά όταν έρχονται πνευματικοί άνθρωποι, δεν χορταίνομαι ο ένας να βλέπει τον άλλο, περνάνε τα λεπτά και η ώρα, συζητώντας πάντοτε για τη δόξα του Θεού. Και γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, είτε συναντούμεθα, είτε μιλάμε, είτε προσευχόμεθα, είτε τρώγουμε, είτε πίνουμε, προσδόξαν Θεού τα πάντα. Και ένας όταν έχει αρχή αυτό το πράγμα, πολύ σπανίως, δεν ξέρω, πάντως γνωρίζουμε κόσμων πνευματικών, σε κύκλους, σε αδερφότητες κλπ, σε μοναστήρια, και δεν άκουσα ποτέ να εκφράζονται όπως εκφράζεται ο κόσμος έξω. Ούτε να πήγαινε από εδώ εκεί, όλο στην ευχή, Παναγίας, στην ευχή της Παναγίας, του Χριστού κλπ. Εκεί πρέπει να τίνουμε και δεν συμφωνώ μαζί σας ως προς το ο καθένας όταν θα λέει τα προσωπικά του βιώματα, πάντοτε πρέπει να τα λέμε σε δεύτερο και τρίτο πρόσωπο, γιατί ο άλλος θα λέει, κοιτάξτε, ο κύριος Ιωαννίδης είπε, τι μας παρουσιάζει τον Άγιο, ή κλπ. Όλο σε τρίτο πρόσωπο, ας είναι ένα βίωμα δικό μας, να μην το λέμε, εγώ ξέρω στο σπίτι μου αυτό. Και εγώ το κάνω, αλλά δεν πρέπει να το πούμε. Δεν ότι τι πρέπει να γίνει. Αλλά ας το λέμε σε τρίτο πρόσωπο για να μην μας λένε όλοι για τους εαυτούς τον μιλάνε. Ένα άλλο. Εφόσον ζούμε στον κόσμο, ο Απόστολος Παύλος μου κάνει εντύπωση. Λέει, όπως είπε πολύ ωραία ο πατήρ Ιερόθεος, εφόσον ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να ενδιαφερόμεθα για όλα. Εκτός της αμαρτίας, εκτός της σκλοπής, εκτός. Και λέει για τον νέρονα να προσεύχεστε. Ποιον για τον νέρονα που εδίωκε και την Εκκλησία του Χριστού. Και λέει γιατί, και το αιτιολογεί. Πρέπει να προσεύχεστε για τους άρχοντες. Αυτοί κρατάν το ξύφος, αυτοί έχουν τους νόμους. Εάν αυτοί λοιπόν τους φωτίζει ο Θεός, να γιατί. Εάν φωτίζει ο Θεός τους άρχοντες, θα παίρνουν σωστές αποφάσεις. Και από τις σωστές αποφάσεις και τις σωστές αποφάσεις δεν θα ταλαιπωρείται το κράτος, κοινωνία. Θα γίνονται έργα καλά. Εν ειρήνη θα βιώνεται. Έχουμε υποχρέωση λοιπόν και να προσευχόμεθα και να ενδιαφερόμεθα και προπάντων εις τας εκλογάς. Να μιλάμε. Και δεν είναι, παραξηγούν λέει τι δουλειά έχουν, τι δουλειά έχει η Εκκλησία και οι ιερείς. Πώς δεν έχουνε. Μα να βγάλουμε έναν επάνω, ο οποίος να είναι άθεος, να τον βάλουμε υπουργό παιδείας, άλλο να τον βάλουμε υπουργό εθνικής αμήνης που δεν πήγε στρατιώτης κλπ. Ασφαλώς θα ενδιαφερόμεθα. Αν είναι δυνατόν να έρθουν άνθρωποι πάνω ολοκληρωμένοι, σωστοί, να έχουν
πρέπει να προσευχόμεθα. Εγώ κάθε, συγγνώμη που το λέω την άκη μου, κάθε βράδυ πρέπει να προσευχόμεθα στους άρχοντάς μας, είτε τους ψηφίσαμε είτε όχι, να τους δίνει πνεύμα σοφίας, πνεύμα ευφυΐας, πνεύμα ηγημονικό, σύνεση, διάκριση, αυταπάρνηση κλπ. Ώστε να είναι ανθρωπίνος τέλειο όσο το δυνατόν, ώστε και οι αντίπαλοι να τους υπολογίζουν και το κράτος να πάει καλά και το έθνος να πάει καλά. Γιατί είναι ντροπή μας, εμείς που είμαστε ορθόδοξον κράτος, που πρέπει να λάμβουμε σαν τον ήλιο και να είμαστε το παράδειγμα από πάση πλευρά, όχι στην υποχώρηση μονάδα. Οι χριστιανοί δεν υποχωρούν ποθενά. Πρέπει, έχουμε υποχρέωση και από το Θεό την πατρίδα μας να την αγαπούμε και όταν θα έρθει ανάγκη, δεν επιδιώξουμε ποτέ εμείς τον πόλεμο, αλλά αν οι αντίπαλοι θέλουν να κάνουν κλπ, τότε εμείς πρέπει να αγωνιστούμε. Άλλο, για όσον αφορά την πολιτική, μια παρέτηση. Πρέπει να ενδιαφερόμεθα, να προσευχόμεθα, αλλά εμείς ας κοιτάξουμε να κάνουμε τους εαυτούς μας καλούς, ευσεβείς χριστιανούς. Θα δείτε σιγά σιγά ένα παιδί που ξέρουμε από μια τέτοια οικογένεια να βγει, αύριο να γίνει πρωθυπουργός, άλλο να γίνει υπουργός, άλλο να γίνει γιατρός, άλλο να γίνει αξιωματικός και ούτω καθεξής. Να γίνει επίσκοπος, να γίνει κληρικός, που έχουμε ανάγκη από όλους αυτούς. Ας προσευχόμεθα και ας προσεύχουμε. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το κεφάλαιο, αυτό το θέμα που έχουμε τώρα. Έχουμε στην Εκκλησία από ανθρώπους που όλοι θρήσκευαν φανατισμό. Ιωαννίτε, Βασιλείτε, Γρηγορείτε δεν μιλιόντουσαν. Όπου βρισκόντουσαν στον δρόμο, πετροβολούσαν στον άνθρωπο. Ήβρις. Και μετά έγινε των τριών ιεραρχών η εορτή που ενώθηκαν όλοι μαζί. Εφόσον αυτοί ήταν άγιοι στον ουρανό και αγαπημένοι, οι οπαδοί τους κάτω τους πυροβολούνται. Δεν προσέχουμε πολλές φορές τη γλώσσα μας και οι άνθρωποι της Εκκλησίας και οι άνθρωποι της οικογένειας. Εδώ είναι όλο το βάρος. Πώς εγώ και απάνω στα νεύρα μου θα ταρακώσω τη γλώσσα. Πώς εγώ δεν θα ξεστομίσω μία λέξη που να δείξω τον άλλον. Ένα βήμα μέσα στην οικογένειά μας, στον εαυτό μας. Πολύ δύσκολο. Ναι. Όχι εκατόρθωτο όμως. Είπαμε, είναι δύσκολο πολύ. Αυτό που λέμε. Αυτό που λέτε. Πολύ δύσκολο. Έλεγε μια κυρία ότι το μεγάλο μου ελάττωμα είναι η φλιαρία. Το είπε στο γέροντά της και ο γέροντάς της της είπε: έχω φάρμακο να σου δώσω και να κόψω. Θα σε γνωμονόπατε. Της δίνει ένα μπουκαλάκι, είναι αεροσόλυμα, είναι αγιασμός, είπε πολλά από πολλές. Πώς θα το χρησιμοποιώ όταν θα έρχεται ο σύζυγός σου και αρχίζει να πιάσει ο καβγάς, η αντιγνωμία, θα το θυμάσαι, θα παίρνεις από το εικονοστάσι μια κουτελιά της σούπας στο στόμα και θα το κρατάς με 4-5 λεπτά. Μετά θα το καταπίνεις. Αυτό το εφήρμοσε, καμιά παραξήγηση για 20 μέρες. Σώθηκε όμως το μπουκαλάκι. Πάει στο γέροντά της. Γέροντα, τι έγινε παιδί μου, 20 μέρες δεν αλλάξαμε κουβέντα, είναι θαυματουργικό το υγρό, αλλά σώθηκε, πήγαινε βάλαμε τη βρύση. Μα, αυτό ήτανε να έχεις κλειστό το στόμα 2-3 λεπτά. Αν όλοι μας το εφαρμόσουμε εκείνο, κερδίσουμε. Ο καλλιναγωγών γλώσσα. Λόγος σάπιος μη εκπορευέστο εκ του στόματος ημών. Σάποιος λόγος δεν πρέπει να βγει, είτε γείτονες είναι, είτε πολιτικοί είναι, είτε ισχυρό. Εμείς δεν θα βγάλουμε αυτό το λόγο. Ο λόγος ημών χάρητη Θεού. Αλλά τις μέσα. Άλλα τι είναι. Νόστιμο να είναι κάθε τι που θα βγει τους όλους. Όριστε λοιπόν ότι για όλους μας υπάρχει τρόπος να χαλιναγωγήσουμε τη γλώσσα μας, για να λέμε ότι πραγματικά είμεθα άνθρωποι οι οποίοι θρησκεύομαι, ότι πράγματι ασχολούμεθα με πνευματικά. Ας αρχίσουμε λοιπόν μια καλή προσπάθεια να χαλιναγωγήσουμε τη γλώσσα μας. Όχι βλαστήμια, όχι βρισιά, όχι άπρεπη λέξη, όχι κακό και σε περίπτωση θυμού, νεύρο κλπ. Να προσέξουμε πάντοτε, να βρούμε τρόπους πλοία της προσευχής, είπε ο πατήρ Αθανάσης με τα παραδείγματα που είπε